Φύτο Ενέργεια ΑΕ. Καλλιεργούμε το μέλλον του τόπου μας. Για τέταρτη φορά θύμα διάρρηξης έπεσε κροπολείο στο κέντρο της πόλης Οσερών. Ήταν ξημερώματα καθαράς Δευτέρας όταν ο ανήλικος δράστης στην προσπάθειά του να παραβιάσει με κατσαβίδι την πόρτα του καταστήματος έγινε αντιληπτός από διερχόμενους άντρες αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, οι οποίοι και προέβησαν άμεσα στην επαυτοφόρο σύλληψή του. Ξημερώματα Δευτέρας μπήκαν στο μαγαζί μου, τουλάχιστον τέταρτη φορά. Τι να πω, το μόνο που θέλω να πω. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, το κράτος, οι νόμοι. Θέλουμε προστασία. Και όταν εννοώ προστασία, δεν μπορεί το κράτος και οι αρχές και οι νόμοι να ζητάνε από τους πολίτες τα πάντα. Δώσε, δώσε, δώσε. Εμείς καλά δίνουμε. Προστατέψτε μας. Δεν μπορεί να λέει ο κλέφτης καλημέρα τον εισαγγελέα και την άλλη ώρα να είναι έξω. Η ζημιά δεν ήταν μεγάλη αυτή τη φορά, αλλά μόνο η ταραχή και το σφίξιμο που ένιωσα ξημερώματα να με παίρνει τηλέφωνο η αστυνομία, έλα στο μαγαζί σου, υπάρχει πρόβλημα, δεν πληρώνεται. Με κατσαβίδι, αιχμηρό αντικείμενο, σπάσανε την κλειδαριά. Κάποιος είδε, πήρε τηλέφωνο, οι δίες σπεύσανε εγκαίρως και το πιάσανε μέσα στο μαγαζί από αυτοφόρο. Ο ιδιοκτήτης του κρεοπολίου φανερά, σοκαρισμένος από το περιστατικό, εκφράζει φόβους και ανησυχία, καθώς όπως τονίζει, ο ανήλικος δράστης μετά από συστάσεις που θα του γίνουν θα κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερος. Θέλω να τονίσω ότι παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, ήταν πολύ θρασίτατος. Ακόμα και μπροστά στους αστυνομικούς, η συμπεριφορά του ήταν ανάρμοστη. Η αστυνομία, θέλω να πιστεύω, ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Αν την άφηναν όμως λίγο παραπάνω, τη δίναν λίγα δικαιώματα παραπάνω, πιστεύω ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Και οι νόμοι που αντιπροσωπεύονται από τους δικαστικούς, εισαγγελείς, προέδρους, συγγνώμη αν θίγω κανέναν, θα ήθελα να ήταν λίγο πιο σφιχτή. Σαν Έλληνας πολίτης, θα ήθελα να ήταν λίγο πιο σφιχτή. Να προστατεύουν το φορολογούμενο πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, να τον προστατεύουν λίγο καλύτερα. Δεν μπορεί να ισχυριζόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα και στο βωμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταστρέφονται περιουσίες αθώων.